Μια ακόμα μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα του Εύρου. Οι πολίτες είπαν για μια ακόμη φορά όχι σε επέκταση και όχι σε νέες δομές στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιες ευθύνες τόσο για τις διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο της μετανάστευσης, όσο και για τον τρόπο που διαχειρίζεται το ζήτημα στο εσωτερικό της. Οι αιτήσεις χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας συσσωρεύονται στα κράτη-μέλη πρώτης εισόδου, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Μάλτα. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μια κοινή πολιτική για την υποδοχή, το άσυλο και τη μετανάστευση, τόσο για τους ανθρώπους που αιτούνται χορήγηση ασύλου ή άδειας διαμονής και εργασίας, όσο και για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που δέχονται δυσανάλογα βάρη. Διαρκούσεις της υγειονομικής κρίσης που μας ταλαιπωρεί τόσους μήνες και τη συνακόλουθη οικονομική δυσπραγία που έχει εξωθενώσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με κίνδυνο λουκέτου για χιλιάδες από αυτές, ειδικά στον χώρο της εστίασης και απώλειας πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας, και με νοπίτη μνήμη από την προσπάθεια εισβολής χιλιάδων μεταναστών από την Τουρκία που αποκρούστηκε χάρη στον τεράστιο αγώνα της αστυνομίας, του στρατού αλλά και των συμπολιτών μας, η κυβέρνηση δια του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ξεχνώντας τις δεσμεύσεις της, έρχεται να αναιρέσει όσα με κόπο έχουν επιτευχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα στον τομέα της ασφάλειας. Με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ενίσχυση και επέκταση του φράχτη, την εγκατάσταση νέων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου των συνόρων, την πρόσληψη σημαντικού αριθμού συνοριοφυλάκων. Είναι μια επιλογή που αντιστρατεύεται και περιφρονεί όλη την προηγούμενη προσπάθεια αρχών και κατοίκων. Έχουμε εμείς οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης, έχουμε διατυπώσει την άποψή μας και την έχουμε κάνει γνωστή και θα την επαναλάβω και σήμερα. Επειδή τον τελευταίο καιρό γίνεται ευρεία συζήτηση επί του θέματος της εγκατάστασης μεταναστών στον Εύρο εξ αφορμής πρόσφατης πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εμείς οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης, επειδή από ετών διακονούμε σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή και γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα και τα προβλήματά της, προβλήματα τελείως διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας μας, ζητάμε από την έντιμη ελληνική πολιτεία να μην γίνει καμία επέκταση των υφισταμένων δομών, καμία αύξηση της δυναμικότητάς τους και καμιά δημιουργία νέας δομής στο φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδος στον Εύρο και γενικότερα στη Θράκη.